Κάθε σε ρε μαλάκα, θα κατεβούμε στην επόμενη στάση. Κάτσε κάτω ρε. Για μια στάση ρε μαλάκα. Κάτσε κάτω ρε. Άκου. Αυτός λοιπόν είναι ξένος. Και εγώ γενικά δεν του πολύ μιλούσα. Αλλά αυτός ρε μαλάκα κάτι μου έκανε, δεν ξέρω πώς να σου εξηγήσω. Και άρχισα να του μιλάω, να το ρωτάω και τέτοια. Πόλη ρε μαλάκα, ολόκληρη πόλη πάνω μου. Εγώ δηλαδή τον πλησίασα, αυτοί που να μιλήσουν. Άρχισα να του μιλάω που λες. Διάφορα πράγματα, ξέρεις, μαλακίες. Σταμάτα ρε μαλάκα! Και μου λέγε, του λήφθηκε η γλώσσα σου λέω. Αφού σε κάποια φάση μου ήρθε να το ρωτήσω, να, μα την Παναγία, πόσο καιρό έχεις να μιλήσεις ρε φίλε. Έλα ρε μαλάκα, εσύ είσαι. Στο λεωφορείο. Δεν λειτουργεί το μετρό και πήρα λεωφορείο. Ναι ρε, οικογένεια. Ναι. Οικογένεια κανονική. Αλήθεια στο λέω, στο λεωφορείο είμαι. Βάλε καλά που το πρόλαβα κι αυτό. Ρε εσύ. Παιδιά, σκυλιά και όλα. 3-4 παιδιά. Κάτι βρωμάει εδώ μέσα. Τι στο διάολο ρε που σταματήσανε και το μπάνιο. Τι κατά του λείπει. Το σαπούνι του λείπει το νερό. Και δεν έχει ταξιδέψει ποτέ του. Το πιστεύει. Από την Αφρική ξέρω εγώ από πού ήρθε. Μου είπε δηλαδή. Αλλά δεν θυμάμαι, μην νομίζει. Έμεινε εδώ και δουλεύει. Τζάμια και τέτοια. Έχει κάνει και σκάλε λέει. Σίγουρα. Έχει κάνει και security σε ηλιόσκαλα. Σπίτι πάω ρε μαράκι. Και πες, είναι καλό παιδί τελικά εσύ. Αλλά το άλλο έχει σπουδάσει κιόλας. Αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Κάπου εκεί στη χώρα του λέει κάτι νομικά και κάτι τέτοια. Τρέχα γύρευε. Αλλά ρε μαλάκα και γιατί δεν πανεπιστήμια στην Αυστρία. Τι μου άραφα σου λέγε ρε. Λες. Όχι ρε μαλάκα, δεν λέει μαλακίες. Πόσα. 27. Πόσα. 27 και κάτι ψηλά. Πόσα. Ψηλά. 13, 23, 33, 47. 27 ευρώ από τις 12 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, ρε Μάικ. Κάθε βράδυ ίδια γαμημένη διαδρομή εδώ και 5 μήνες. Να ξυπνάμε πιο νωρίς. Α! Τι! Βρήκα και άλλα 5. 47 και 5, 52. 27 και 52. Πρέπει να αλλάξουμε. Πάλι. Ναι ρε Μάικ, πάλι, γιατί δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, αλλά... Τι ρε, μίλα! Κουράστηκα να αλλάζω κάθε τρεις και λίγο, ρε Μαρινάκη. Κουράστηκα. Έχεις δίκιο, ρε Μάικ. Αλλά οι άνθρωποι είναι μαλάκες, δεν το βλέπεις. Δεν εκτιμούν τίποτα. Εντάξει, δεν φταίνε αυτοί. Μπορεί να φταίμε κι εμείς. Εμείς τι να φταίμε, ρε, τι κάνουμε λάθος. Κάνουμε το μοναδικό γαμημένο πράγμα στον πλανήτη στο οποίο είμαστε καλοί, έτσι δεν είναι. Δεν ζητιανεύουμε κιόλας. Δίκιο έχεις. Και πού να πάμε. Σκέφτομαι. I'm exhausted. Almost there. How much longer? Soon, dear, soon. You find the hotel yet? Still looking. I just hope we don't get the same rock-hard mattress as the last time around. It's only for one night, Eric. I know, I'm trying to remember. What was that movie with that American guy? He didn't want to leave the U.S. and visit Europe. What? His wife wants desperately to visit Europe, but he doesn't want to leave the States. Why not? I think it mostly had to do with him not wanting to see operas and ancient ruins. Yep, he's right. They're everywhere. No ancient ruins in Tokyo, though. But they've got a subway. Which they don't all fit. Besides, it's like a subway in here. Well, I haven't seen any ruins or operas yet. Hold on, we've only just got here.
βόρεια, νότια, όλοι μαλάκες είναι, ρε Μάικ. Αγχωμένοι, νευριασμένοι, κουρασμένοι, μαλωμένοι όλοι με όλους. Χαμογελούν μόνο να δουν καμιά γκόμενα έξω από το παράθυρο. Τα μάτια καρφωμένα στο φανάρι και την παλάμη στην κόρνα. Αυτοί δεν την ξεχνούν ποτέ. Μόνο οι τρελοί και οι τουρίστες έχουν μείνει σε αυτή την πόλη. Μην κοιτάς εδώ μέσα. Άλλος κόσμος. Door to door citizens. Αυτοί πες να μην κυκλοφορούν καν εκεί έξω, ρε. Δώσε μου τα 52. Τι? Τα 52 που βρήκες πριν, δώστα μου. Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Λισαβόνα. Πάμε εκεί από που έχουν έρθει αυτοί εκεί οι τουρίστες. Τι με νοιάζει. Τώρα. Όχι τώρα, ρε Μάικ. Όχι τώρα. Πάμε αύριο. Και δεν πάμε. Κρίμα πάντως. Είναι ωραία πόλη. Πού και πού. Περιθώρια, καταλαβαίνεις. Παραλίγο να χάσουμε το τελευταίο. Τελευταία στιγμή. Και γιατί. Γιατί τον πήρε ο ύπνος, λέει. Δεν με ενδιαφέρει αν έβρεχε ρε Ηλία. Δεν με ενδιαφέρει αν χιόνιζε ή αν είχε 60 βαθμούς πως και αν. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω να πάω σπίτι μου το πρωί και αυτόν τον πήρε ο ύπνος. Ακούς. Έλα ρε. Στο λεωφορείο είμαι, καταλαβαίνεις. Εγώ σε λεωφορείο. Στο λεωφορείο. Τι λες ρε Ηλία. Τι λες. Δεν εκτιμάνε αυτό που έχουν σου λέω. Αντί να πούνε ευχαριστώ που έχουν μια δουλειά, αυτοί σου βγάζουν την γλώσσα επιδεικτικά. Σε κροϊδεύουν στα μούτρα σου. Δεν καμπαριάζουν αυτοί σου λέω. Εσύ κανόνισες αυτό που είχαμε συνεννοηθεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάρε τηλέφωνο στο γραφείο και πες να στείλουν ένα αυτοκίνητο στην είσοδο. Του ξενοδοχείου, ρε Ηλία, ποια είσοδο. Με καταλαβαίνεις. Τώρα όμως. Όχι αγόρι μου, όχι αγόρι. Δεν θα αφήσω κανένα να μου πάρει τη δουλειά. Εγώ αυτό το πράγμα τόστισα με υδρότα. Ακούς. So where's the goddamn Acropolis? I can't see it anywhere. Why can't I see it? They've moved it, Eric. I'm sure that years ago you could see it all the way from the airport. When was that? The 80s. Another airport, another place. Another time. You can't have your cake and eat it too. Right. Off we go. Already? Yep. Are we taking the same bus tomorrow? Τι λες ρε Ηλία, τι λες ρε, ακούς τι λες, ε, ακούς τι λες. Ρε Ηλία, αυτοί δεν είναι ικανοί για τίποτα, δε χρυσάβι τους δίνει, σκατά το κάνουν ρε. Μα είναι θέμα εικόνας, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Τα πάντα είναι θέμα εικόνας. Ωπα, σ' αφήνω. Έχω άλλη γραμμή. Ναι, τα λέμε, γεια. Εσύ μας έλειπες τώρα. Έλα ρε Μερή. Έλα, πες μου. Έλα ρε Μερή, τι να κάνω. Έρχομαι. Μα τι θες να κάνω. Έχω καμπηθεί από το πρωί. Μερή, άκουσε με, Μερή. Μερή, τι σου είπα. Έρχομαι! Sally. What is it now, Eric? Weren't the buildings lower in the 80s? I still can't see the fucking Acropolis.